Μάρτιο, ο οποίος θα είναι σημαντικότατος για σας. Ίσως ανάμεσα σε φίλους μπορεί να βρείτε το άλλο σας μισό, ίσως στη συλλογική δουλειά. Όμως από το καλοκαίρι και μετά, για να μην μπούμε μόνο την άνοιξη, είναι πραγματικά ένας χρόνος ολόκληρος ο οποίος θα ευνοήσει τον έρωτα. Και εάν είστε από αυτούς που ο ουρανός χωρίζει, γιατί ο ουρανός μπορεί να σε χωρίσει ξαφνικά από ένα πρόσωπο, εάν είστε από αυτούς που έχετε χωρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει το καλοκαίρι, και είναι από το ένα καλοκαίρι στο άλλο, δεν θα σας μαζεύουμε. Η κρύη είναι και λίγο ερωτιάρης. Ναι. Τι με περιμένει. Και όσοι έχουν Αφροδίτη στον κρυό, προσέχετε το και αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχεις ταλαιπωρηθεί, να έχεις απογοητευτεί τον περασμένο χρόνο. Τώρα έρχεται ο Δίας εκεί, θα σου δώσει να καταλάβεις. Λοιπόν, για τους Ταύρους μας, νομίζω ότι αυτή η εποχή είναι μια πολύ καλή εποχή, τουλάχιστον έτσι η συναισθηματική σας ζωή. Δεν θα έλεγα για αφλογερούς έρωτες, παρά το γεγονός ότι ο Κρόνος λίγο σας απογοητεύει. Θα έλεγα όμως ότι μπορείτε να βελτιώσετε σχέσεις και συνεργασίες οι οποίες είναι... Ζεστάθηκα, μην με κοιτάς. Είναι πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, για τους Ταύρους και τώρα μέχρι τις 6 Μαρτίου, αλλά πολύ περισσότερο από 6 Απριλίου και μετά μέχρι 3-5, θα μπορούσατε να βελτιώσετε τις σχέσεις σας. Βέβαια με τον Κρόνο από κάτω από το ζώδιό σας, λιγάκι σας βλέπω δεν είσαστε έτοιμοι να δώσετε πάρα πολλά, γι' αυτό πρέπει να προσέξετε. Για τους Διδύμους, να τα πω Γιώργο, να τα πω, δεν ξέρω. Βέβαια να τα πεις. Λοιπόν, από 6 Μαρτίου μέχρι και να περάσει η άνοιξη, θα είστε μέσα σε μία φάση όπου πραγματικά η γοητεία σας θα είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Ο ουρανός βέβαια μπορεί να αναζωπυρώσει μία σχέση από την αρχή, ας πούμε. Πες τα, Λίτσα, να το διορθώσω λιγάκι, ρε παιδί. Τη γοητεία μας θα την εξαντλήσουμε στο voice, γιατί ήταν τα live τότε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και ο ουρανός, τουλάχιστον για εσάς του Μαΐου, τι να κάνω, έτσι είναι, Φέι μου. Τουλάχιστον για εσάς του Μαΐου, υπόσχεται καινούργια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Αν είστε μόνοι, λοιπόν, δεν έχετε παρά να επωφεληθείτε. Το 10 καλοκαίρι, από τον Ιούλιο και μετά, αρχίζει μία περίοδος η οποία θα είναι άκρος ερωτική. Αποκλείεται να περάσει το καλοκαίρι και η δίδυμη να μην είναι έτσι μέσα σε μια πολύ ωραία κατάσταση. Ακούς? Για το... Εσύ δεν τα ακούς εγώ. Εγώ γιατί να τα ακούσω, εγώ δεν είμαι δίδυμος. Εγώ θα περιμένω τον υδροχό. Ναι, αλλά το έναυσμα ποιος πρέπει να το δώσει. Κοίταξε, ο δίδυμος ακούει το δίδυμο και ο υδροχός ακούει το υδροχό, Λίτσα μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει κάποιος, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ο ουρανός. Η καρκίνη είναι από τα πλέον μπερδεμένα ζώδια, το ακούς? Από τα πλέον μπερδεμένα ζώδια αυτής της εποχής. Δηλαδή είναι έτοιμη να παρατήσουν πράγματα και να φύγουν, αλλά και είναι έτοιμα να πέσουν σε μια καινούργια σχέση, η οποία όμως προσέχετε, ενδεχομένως να μην έχει διάρκεια. Γι' αυτό μην κρύβεσαι από εκεί. Γι' αυτό προσέχετε λιγάκι εσείς οι καρκίνοι. Πολύ ερωτικός μήνας ο Απρίλιος, ο οποίος έχει κι άλλα βέβαια, αλλά θα μπορούσε να σας φέρει λίγους μπελάδες. Λιοντάρια μου, και αν ακόμα δεν είστε ερωτευμένοι τώρα το Μάιο, αποκλείεται να έρθει το καλοκαιράκι, δηλαδή από τον 1 Ιούλιο ως τον άλλο, και να μην νιώσετε αυτό το φτερωτό ανθρωπάκι εκεί να σας αγγίζει. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τελειώνουν τα δικά σας προβλήματα και αρχίζουν νέα σχέδια, τα οποία είναι σημαντικά, αρκεί να ανοίξετε την καρδιά σας. Βέβαια, αν έχετε λιοντάρια συντρόφους, προσέχετε πάρα πολύ, γιατί ο ουρανός τους δίνει έτσι το κάτι τι για να ξεφύγουν. Για τους παρθένους μας, η εποχή αυτή είναι καλή. Αλλά ακόμα καλύτερη θα είναι και ο Απρίλιος, ο οποίος είναι πολύ πολύ σημαντικός. Προσέχετε κεραυνοβόλους έρωτες εσείς, και προσέχετε και μυστικούς έρωτες από το καλοκαίρι. Αν έχετε συζύγους, ξέρω εγώ, παρθένους, να φροντίσετε να είναι ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από τον έρωτα. Για τους ζυγούς μας, ο ουρανός απέναντι από το ζώδιό σας φέρνει το απρόβλεπτο. Καμιά φορά λέω στις καθημερινές προβλέψεις, προσέχετε εσείς το απρόβλεπτο, μη συμβεί κάτι, θα